Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας και σήμερα θα κάνουμε unboxing κάτι το οποίο η αλήθεια είναι, εγώ πιστεύω ότι είναι η γκατζετιά της γκατζετιάς. Δηλαδή είναι πολύ καινούρια σαν λογική στα mainstream καλώδια φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων. Είναι ουσιαστικά αυτό το πέρα το πακετάκι που βλέπετε να έχω στα χέρια μου και είναι ένα καλώδιο φόρτισης. Αλλά βέβαια, τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το καλώδιο είναι το ότι επάνω του, και γι' αυτό λέω ότι είναι γκατζετιά, έχει ένα μικρό πινακάκι, μια μικρή οθονίτσα βασικά, στην οποία μας δείχνει την ένταση του ρεύματος, την τάση δηλαδή, η οποία κινείται στο καλώδιο και με την οποία φορτίζουμε τη συσκευή που θέλουμε. Είναι ένα καλώδιο το οποίο αγοράστηκε από την Banggood, είναι της εταιρείας Baseus, έχει Power Delivery, Fast Charging, και φτάνει μέχρι τα 100 Watt. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για ό,τι καινούργιο ανεβαίνει. Σας ξαναβάζω τον διαγωνισμό για το κουπόνι από το Spotify που είναι στα 42 ευρώ και αφορά λογαριασμό premium ελληνικό, δώρο από εμένα για εσάς. Την προηγούμενη φορά δεν καταφέραμε να φτάσουμε τα 400 άτομα τα οποία να είναι εγγεγραμμένα στο κανάλι. Άρα λοιπόν επανερχόμαστε με τον ίδιο διαγωνισμό ακριβώς. Εφόσον και αν φτάσουμε τα 400 άτομα, εγώ θα σας κάνω δωράκι τα 42 ευρώ που είναι το κουπόνι για το Spotify. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε εγγραφή στο κανάλι και να αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω το οποίο θα γράφει giveaway Spotify. Χωρίς όμως να σας καθυστερήσω περισσότερο, πάμε να προχωρήσουμε ευθύς αμέσως στο unboxing. Έχω λοιπόν εδώ το ψαλίδι αυτό στα χέρια μου και πάμε να ανοίξουμε αυτήν εδώ πέρα την πολύ μικρή συσκευασία. Έχω την αίσθηση βέβαια, για να σας πω την αλήθεια, ότι πρέπει να παρήγγειλα δύο καλώδια. Ένα για μένα και ένα για την Γρουνέλη, την GR Nelly δηλαδή, που λέγαμε και έχουμε δει σε προηγούμενο βίντεο. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, όντως επιβεβαιώνεται αυτό που φαντάστηκα. Άρα λοιπόν έχουμε αυτά τα δύο, εδώ πέρα μέσα δεν έχει κάτι άλλο. Είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε όσον αφορά τα καλώδια. Εδώ πέρα επάνω αν το δείτε γράφει 100 Watt και είναι αυτό εδώ. Το καλώδιο σαν καλώδιο είναι USB-C σε USB-C, είναι ένα μέτρο. Το λέει και εδώ πέρα 100 Watt Fast Charge, Display Fast Charging Data Cable, Type-C 100 Watt, Baseus Display Fast Charging Data Cable, Zinc Alloy και Nylon Braided Wire. Ωραία, αυτά θα τα πούμε αμέσως μετά στην πορεία. Πάμε λοιπόν να δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου. Τα πολύ πολύ βασικά του είναι το ότι, όπως είπαμε, αυτό εδώ είναι μέχρι 100 Watt γρήγορη φόρτιση, fast charging δηλαδή. Είναι η ενσωματωμένη οθόνη στην οποία βλέπουμε την ενέργεια που περνάει από το καλώδιο. Έχει ένα τσιπάκι της εταιρείας eMarker, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που κάνει την μέτρηση από την τάση και το ρεύμα που περνάει. Μας το δείχνει εδώ πέρα, καθώς επίσης προσαρμόζει και προστατεύει το καλώδιο για να μην δημιουργεί υπερτάσεις, να μην μας κάψει συσκευές ή οτιδήποτε. Και επίσης, οι συνδέσεις του καλωδίου είναι από κράμα ψευδάργυρου. Άρα δηλαδή, αυτά εδώ πέρα τα δύο τα κομμάτια είναι από κράμα ψευδάργυρου. Αυτό δεν ξέρω πώς επηρεάζει τη λειτουργία του καλωδίου και αν αυτό είναι καλύτερο ή χειρότερο ή οτιδήποτε. Δεν μπορώ δηλαδή να σας το απαντήσω γιατί δεν έχω ιδέα. Ωστόσο, είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του. Εδώ πέρα λέει επίσης ότι έχει 8 strands of thickened cores, δηλαδή από ό,τι ξέρω και καταλαβαίνω το συγκεκριμένο είναι 2, 4, 6, 8. Εντός του καλωδίου έχει άλλους 8 σωλήνες, αυτό φαντάζομαι. Και επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό του είναι ότι πέραν από τη φόρτιση μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να μεταφέρουμε δεδομένα από το κινητό μας στον υπολογιστή ή γενικότερα να γίνει μεταφορά δεδομένων. Εφόσον χρησιμοποιήσουμε αυτό, η ταχύτητα με την οποία τα μεταφέρει είναι στα 480 Mbps. Αυτά είναι τα βασικά του. Εγώ το αγόρασα σε χρώμα πράσινο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Πάμε ωστόσο να το ανοίξουμε. Γιατί έχω την απορία να δω πώς είναι. Α, πάρα πολύ απλό. Τίποτα το τρομερό. Έρχεται μέσα σε αυτήν εδώ πέρα την συσκευασία. Είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Και όπως το βλέπετε αυτήν η πλευρά είναι η απλή. Και αυτήν εδώ πέρα η πλευρά είναι που έχει την οθονίτσα για να μπορούμε να κάνουμε να έχουμε την ένδειξη βασικά του ρεύματος και το πώς φορτίζει. Έρχεται
επίσης με αυτό εδώ πέρα το πάρα πολύ βολικό όσον αφορά το δέσιμο του καλωδίου, για να μπορούμε να το δένουμε και να μην έχουμε κάποιο θέμα ή οτιδήποτε. Αυτό εδώ πέρα είναι το ένα μέτρο που είπαμε. Πάμε όμως να δούμε και ένα ακόμη επίσης πολύ βασικό χαρακτηριστικό που είναι σε όλα τα καλώδια. Αυτό εδώ πέρα το καλώδιο γύρω γύρω είναι φτιαγμένο από χοντρό υλικό νάιλον, το οποίο το προστατεύει για να μην κοπεί. Ένα επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο σε όλα τα καλώδια και κυρίως τα καλώδια της φόρτισης, γιατί ξέρουμε όλοι πόσο εύκολα σπάνε, είναι το ότι εδώ πέρα πάνω το μαύρο αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω κατά πόσο το βλέπουμε εδώ πέρα, το κομμάτι αυτό εδώ πέρα τέλος πάντων που γίνεται η σύνδεση, έχει όχι πάχος, ας το πούμε μήκος ή πλάτος, είναι 3 χιλιοστά. Δηλαδή είναι λίγο πιο σταθερό και επίσης το βλέπετε εδώ πέρα ότι αυτό εδώ είναι το πιο κοντινό σημείο σε αυτό που μπορεί να σπάσει και να λυγίσει και δεν νομίζω να έχουμε κάποιο πρόβλημα, γιατί γενικότερα όλα αυτά τα καλώδια που έχουν αυτό το νάιλον για σύνδεση και προστατευτικό είναι πάρα πολύ αντοχής και δεν μας δημιουργούν κάποιο θέμα. Και όσον αφορά αυτά εδώ πέρα, τα δύο τα συγκεκριμένα, τα δύο δηλαδή τα άκρα του, αυτά που βλέπετε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν θα τα πιάσει η κάμερα βέβαια για να σας πω την αλήθεια, δεν νομίζω. Αυτά εδώ πέρα τέλος πάντων τα δύο τα στοιχεία. Αυτό εδώ πέρα το κομμάτι το οποίο είναι με την οθόνη, όπως το βλέπετε δηλαδή εδώ πέρα, σαν μέγεθος είναι στα 40 χιλιοστά. Ενώ αυτό εδώ πέρα, το οποίο επάνω γράφει και το Basius, είναι στα 30 χιλιοστά. Το καλώδιο αυτό εδώ πέρα επίσης βγαίνει και στα 2 μέτρα, ωστόσο στην Banggood το έχει στο 1 μέτρο. Άρα τα 2 μέτρα δεν κατέστη εφικτό να τα αποκτήσω. Όσον αφορά το συγκεκριμένο, βγαίνει σε πράσινο και σε μαύρο και ο κωδικός του πράσινου είναι το CAT SK PAVLA V06. Αυτός είναι ο κωδικός για το πράσινο. Αυτό το καλώδιο επίσης, όπως το βλέπετε, με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχουμε αναφέρει, έχει κερδίσει και βραβείο IF Design για το 2020, που γενικότερα αυτά τα βραβεία ξεχωρίζουν και βραβεύουν τα προϊόντα τα οποία έχουν λίγο καλύτερο design και είναι και λίγο πιο πρωτοποριακό και όμορφο και όλο αυτό το κομμάτι. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μας επηρεάσει ως προς τη χρήση ή οτιδήποτε, απλά είναι ένα επιπλέον, ας το πούμε, ατού του συγκεκριμένου. Σαφώς, επειδή μιλάμε για καλώδιο USB-C σε USB-C, μιλάμε για μια πλέον τεράστια και πάρα πολύ μεγάλη συμβατότητα, ξεκινώντας από τα βασικά, δηλαδή κινητά, άρα πάμε σε σίγουρα Huawei, Xiaomi, Samsung, δηλαδή μιλάμε για Mate 40, Mate 40 Pro, P30, P30 Pro, το καινούριο το P50 που θα βγει, μιλάμε για τα Xiaomi, το 11, 10, 10 Pro, 10 Ultra, το 9, 9 SE, τα Samsung, S21, S21 Plus, S20, S20 Plus, Nintendo Switch. Μιλάμε σίγουρα για συμβατότητα με τα iPad της Apple, τα καινούργια, τα iPad Pro, νομίζω, αυτά δεν είναι που έχουν το USB-C. Μιλάμε επίσης για συμβατότητα με το MacBook Pro, με τα MacBook τα καινούργια και το Mac Mini, το Air, ποιο είναι, που έχει και αυτό USB-C και φορτίζει με USB-C. Επίσης είναι συμβατό με τα laptop της Huawei, MateBook X Pro, MateBook 13, MateBook 14, με τα αντίστοιχα της Xiaomi, γενικότερα με ό,τι παίρνει για φόρτιση USB-C. Εμένα σαν πρώτη εικόνα μου αρέσει, γενικότερα θεωρώ ότι είναι λίγο καλύτερο να έχουμε πιο μεγάλα καλώδια, κυρίως αν πρόκειται να το χρησιμοποιήσουμε για να φορτίζουμε κάποιον υπολογιστή. Όσον αφορά το να φορτίσουμε κάποιο κινητό, σαφώς το 1 μέτρο είναι υπεραρκετό σαν μέγεθος και δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο. Σαν χρήση τώρα το συγκεκριμένο, λογικά θα βολέψει πάρα πολύ, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό όπως το έχω εγώ καταχωρημένο, να το πω έτσι. Νομίζω ότι θα βολέψει πάρα πολύ αν φορτίζουμε κάποιο MacBook ή κάποιον υπολογιστή ο οποίος μπορεί να φορτίσει με πολύ μεγάλες ταχύτητες, και το λέω έτσι γιατί ας πούμε το MacBook Pro, οι 16 ίντσες που έχω εγώ, φορτίζει στα 96W. Άρα με αυτό δεν θα χρειάζεται να πηγαίνω πάντα μέσα από τις ρυθμίσεις και να βλέπω αν όντως με τα καλώδια που χρησιμοποιώ και τον φορτιστή που χρησιμοποιώ, γιατί δεν χρησιμοποιώ πάντα τον μανίσιο, μου δίνει τα 96W φόρτιση. Θα το βλέπω κατευθείαν από εδώ. Έχω μαζί μου και το power bank, το οποίο το έχω εδώ. Αυτό σίγουρα δεν βγάζει 100W φόρτιση, αλλά θα το βάλω από περιέργεια
για να δω τι θα μου δείξει η οθόνη. Δεν μπορώ να το βάλω γιατί ξέχασα ότι δεν είναι USB-C. Έχω όμως κάτι άλλο. Έχω μαζί μου έναν φορτιστή με πολλές θηρίες USB που επάνω έχει και μία θηρία USB-C. Άρα θα πάρω εγώ να το συνδέσω. Αυτή η θηρία βγάζει μέχρι 60 W. Εδώ πέρα επάνω γράφει 12 W. Με τόσα W φορτίζει αυτή τη στιγμή το κινητό. Από περιέργεια ωστόσο θα το συνδέσω με τον υπολογιστή. Στον υπολογιστή από ό,τι βλέπω μου λέει ότι φορτίζει με 32, 33, 34, 35 W. Αυτό αλλάζει κάθε φορά, δηλαδή με το που εντοπίζει αλλαγή, κατευθείαν το λέει. Είναι πάρα πολύ ωραίο, για να σας πω την αλήθεια. Θεωρώ πως είναι τρελή κατσετιά. Νομίζω ότι είναι, μιλάμε για πάρα πολύ κάψιμο το συγκεκριμένο, και μόνο που θα βλέπεις επάνω την τιμή να αλλάζει και να διαφοροποιείται, είναι πραγματικά για πολύ κάψιμο, γιατί θα είσαι όλη την ώρα, τώρα πόσο. Είναι πολύ καλό όμως για τον λόγο που σας είπα προηγουμένως, ότι μπορείτε να βλέπετε πόσο γρήγορα φορτίζει η συσκευή σας. Αυτό ήταν το καλώδιο της Baseus, όπως το βλέπετε εδώ πέρα, το συγκεκριμένο το καλωδιάκι, 100 W, Fast Charge, Type-C σε Type-C, 480 Mbps, η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, σε πράσινο χρώμα, 1 μέτρο, βγαίνει και σε 2 μέτρα, μαύρο επίσης είναι το άλλο χρώμα το οποίο κυκλοφορεί. Από την Banggood το αγόρασα νομίζω γύρω στα 13 ευρώ. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα, γιατί γενικότερα ό,τι έχω αγοράσει από την Baseus μέχρι στιγμής έχει βγει πάρα πολύ καλό σε ποιότητα και δεν παρουσίασε κάποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε. Και σαν κατασκευή φαίνεται όντως να είναι μια χαρά, και λόγω του chip που έχει θεωρώ ότι, όπως το λέει και η εταιρεία, θα έχει και καλή διαχείριση ενέργειας και θερμότητας, γιατί το chip βοηθάει στο να μην υπερθερμαίνεται το συγκεκριμένο και έχουμε κάποιο θέμα. Αυτά από μένα, είμαι ο Greek Gear της καρδιάς σας. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό για το Spotify, τα 42 ευρώ. Εγγραφή στο κανάλι και αφήνετε σχόλιο στο οποίο θα γράφετε giveaway Spotify, όπως και την προηγούμενη φορά. Εφόσον και εάν καταφέρουμε να φτάσουμε τα 400 άτομα εγγεγραμμένους στο κανάλι, θα κληρώσω ένα κουπόνι 42 ευρώ για ελληνικό λογαριασμό premium Spotify. Είμαι ο Greek Gear της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για ό,τι καινούργιο ανεβαίνει, να προσέχετε, να περνάτε καλά. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας χαιρετώ, γεια σας!